Δημήτρη Σταθακόπουλο, οθωμανολόγο, νομικό και καλό φίλο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Αγγίλα Καναρίτη, αγαπητέ Λάμπρο. Καλησπέρα στου ακροατέ. Πάτε με τι ωραίε μουσικέ σου επιλογέ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην πιστώσω ακόμα μια φορά αυτό που έλεγε τότε, ότι όταν οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι οι σεισμοί θα αποβούν πολιτικά καταστροφικοί για τον Ερντογάν, εσύ έλεγε ότι θα το γυρίσει και θα το χρησιμοποιήσει και τελικά θα του δημιουργήσει και πολιτικό κεφάλαιο, όπερ και γένετο. Ναι, επαληθεύθηκε αυτό το Μάιο που κέρδισε τις εκλογές. Να θυμίσουμε ότι την επομένη των σεισμών, σαν σήμερα ήταν 7 Φλεβάρι, οι συνάδελφοί σου και εσύ βέβαια και τα λοιπά, με είχαν καλέσει, μιλήσαμε να αξιολογήσω. Όλοι έλεγαν ότι αυτοί οι σεισμοί πέραν της ζημιάς θα φέρουν και ένα πολιτικό κόστος στον Ερντογάν, πώς θα το μαζέψει αυτό το πράγμα. Και βεβαίως η Ενωμένη Αντιπολίτευση ακόμα δεν είχε ορίσει τον Κιλιτσάρογλου τότε ως αρχηγό της, μπροστά δηλαδή, να μπει μπροστά της, θα το κερδίσει και μόλις ανακοινώθηκε αρχές Μαρτίου ο Κιλιτσάρογλου, δεν ορίστηκε, πάει 10 μονάδες μπροστά, πάει τελείως, έχασε ο Ερντογάν. Το λέγανε ακόμα και τις μέρες των εκλογών. Ότι θα χάσει. Εγώ επέμενα σαν τον τραβό του χωριού ότι ο Ερντογάν θα το κεφαλοποιήσει όλο αυτό, θα το γυρίσει υπέρ του, όπως και το έκανα με τους σεισμούς επί τόπου. Λέγανε τον ωφέλησαν οι σεισμοί, δεν τον βλάπτουν. Και θα κερδίσει τις εκλογές και ότι είχε επιλέξει ουσιαστικά, αν θυμάσαι καλά πώς το λέγαμε, τον αντίπαλό του. Δηλαδή να είναι ο Κιλιτσάρογλου, ήταν ο μόνος που στις κανονικές δημοσκοπήσεις, όχι αυτές τις fake που βγαίνανε, πράγματι τον κέρδισε, και αυτό εγώ παρακολουθούσα, τι λέγανε οι τουρκικές δημοσκοπήσεις και όχι τι λέγανε οι δυτικές δημοσκοπήσεις. Πέραν τούτου, για να το θυμίσουμε μες στον κόσμο, γιατί εγώ εκτιμούσα και επέμενα ότι ο Ερντογάν δεν θα βλαφτεί από τους σεισμούς. Έτσι, εν συντομία, να θυμίσω ότι πρώτον, έχουμε τελείως διαφορετικό αξιακό κώδικα ως λαός εμείς ή οι δυτικοί με τους Τούρκους, και κυρίως με τους λαϊκούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια άλλη τελείως διαφορετική πεποίθηση, η οποία ακύζει τα όρια της θρησκοληψίας και ενίοτε της δυσιδαιμονίας, και σε μια λογική που ο Έλληνας έχει ξεχάσει εδώ και 120 χρόνια. Ενδεχομένως όχι οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας, την εποχή του εθνικού διχασμού δεν υπήρχαν οι βασιλικοί που λέγανε Ελιά, Ελιά και Κότσο Βασιλιά. Προσωπολατρία, έτσι είναι. Προσωπολατρία. Δηλαδή, δεν πειράζει, μην έχω να φάω, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να έχω τον Κότσο Βασιλιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, 120 χρόνια μετά, οι Ερντογανικοί λένε ψωμί, αλάτι και Ερντογάν. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε πια. Δηλαδή είναι πέρα από την λογική μας ότι κάποιος άνθρωπος είναι δυνατόν να το λέει αυτό. Και όμως το λένε και αποδεικνύεται κάθε μέρα, επί του πεδίου δηλαδή το πιστεύουν. Γιατί προβάλλει ένα εθνικό όραμα το οποίο τους καλύπτει και στο βωμό του οράματος και εμείς. Το οποίο αναλόγως τώρα, εντάξει, αυτό είναι μια ακραία εκδοχή, αλλά τα εθνικά οράματα όταν τα συμμερίζεται η πλειονότητα των κοινωνιών, βάζουν όλα τα άλλα σε δεύτερη μοίρα, οικονομία, καθημερινότητα κλπ. Στη Τουρκία ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το έχει αυτό, όπως λες, το απεδείχθηκε ότι είναι πάνω από το 50% που το ψήφισαν. Και συνολικά είναι αντιδυτικοί, όχι με την έννοια ότι δεν θέλουν τα λεφτά της Δύσης ή τον οπλισμό της Δύσης, αλλά δεν θέλουν τον αξιακό κώδικα της Δύσης. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις είναι 70% του τουρκικού λαού που θεωρούν καουφίρ, δηλαδή μυαρούς, και που του περέστηκε ειδωλολάτρες τους δυτικούς μας αυτούς και εμάς. Να σου πω κάτι, λοιπόν, κάτι που είχε προαναγγείλει, το έκανε έτσι και αυτό, γιατί πολλά μπορεί να προστάψει τον Ερντογάν, αλλά γενικά ό,τι κάνει το έχει πει, έτσι. Και ό,τι λέει το κάνει ή προσπαθεί τουλάχιστον να το κάνει. Έχουμε τη μετατροπή και τη μονή τη χώρα επισήμως πλέον σε τζάμι. Έτσι. Για να κλείσω το θέμα αυτό, θα έρθω και σε αυτό πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό έχει ουρά πίσω ιστορική για τη χώρα, η μονή τη χώρα. Πέρσι λοιπόν με του σεισμού έκανα εκείνα που έπρεπε. Πρώτον, ο λαό το λέει ήταν κατέρ, δηλαδή μοιραίο. Και εσεί ο ενδιάμεσο που μαζί με τι προσευχέ μα θα ζητήσουμε από τον Θεό γρήγορη αποκατάσταση. Είχε προσχεθεί ότι θα τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει στα ποινικά δικαστήρια, ασκήθηκαν ποινικέ διώξει σε όσους εμπλεκόντουσαν με την πολεοδομία. Και από εκεί και πέρα τα έργα ανοικοδόμησης με απευθείας αναθέσεις τα ανέλαβαν πρώτον αυτοί που έχουν εμπειρία στους μεγάλους σεισμούς και στα αποκατάσταση, οι Ιαπωνέζοι, και στη συνέχεια ένα μεγάλο κονσόρτσιουμ κοινοπραξία βρετανικής εταιρείας και δανέζικης, οι οποίοι έχουν παραδώσει ήδη 40.000 σπίτια και ετοιμάζονται να παραδοθούν και άλλες χιλιάδες. Και όσοι είναι σεισμόπληκτοι κτλ.
γίνεται μια προσπάθεια, έχει γίνει δηλαδή μια προσπάθεια να μην ζουν σε σκηνές όπως έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον να είναι containers και από εκεί πέρα αναμένουν γρήγορα και λαμβάνουν, παίρνουν σπίτια. Ήδη, όπως είπα, 40.000 σπίτια περίπου έχουν παραδοθεί, δεδομένου βέβαια ότι ένας σεισμός που έπληξε μια περιοχή από την Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη σε έκταση περίπου, αν το φανταστούμε, δύο συνοικοί προσάδεκτες, που αν ο Μηγέντο είχε συμβεί στην Ελλάδα δεν θα είχαμε ορθοποδήσει ποτέ. Ναι. Το ότι μπόρεσαν και στάθηκαν είναι αυτές οι συγκυρίες και το τι συμφέροντα παίζονται. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι ο Ερντογάν δεν είχε αντίκτυπο μεγάλο για τους σεισμούς εκεί, όπως είχα ξαναπεί, γιατί οι άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή είναι αραβικής και κουρδικής καταγωγής, σαφώς Τούρκοι πολίτες. Όμως στην Τουρκία, στην εσωτερική κοινωνία, θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Αν είχε το πλήγμα στην Άγκυρα, στη Σμύρνη ή στην Κωνσταντινούπολη, το ίδιο πλήγμα, θα ήταν αλλιώς το πολιτικό θέμα. Γι' αυτό είχα αξιολογήσει και είχα κρίνει ως ποιοτικό χαρακτηριστικό τη διαφορά. Ναι. Το έχεις πει. Ότι έπαιζε ρόλο η δημογραφία της περιοχής. Ακριβώς. Τώρα πάμε στο θέμα της μονής χώρας. Και αυτό έχει μια ουρά από πίσω να το θυμίσουμε. Είχαν προσπαθήσει αρκετοί πολίτες με σωματιακή μορφή να ακυρώσουν τα προεδρικά διατάγματα του Κεμάλ που είχε μετατρέψει εκκλησίες σε μουσεία ή σε μνημεία, όπως είναι μόνη της χώρας που είναι ένα διαμάντι στην Ολεξία και βέβαια στην Αγία Σοφιά και άλλα μνημεία τέτοιου είδους στον Πόντο και μέσα προς την Καπαδοκία και την Μικρά Ασία. Είχαν απορριφθεί όμως όλα σε πρώτη φάση όσο ο Ερντογάν ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή με το παλιό πολιτικό καθεστώς της Τουρκίας. Όταν ο Ερντογάν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας με το παλιό σύνταγμα και μετά άλλαξε το σύνταγμα, ώστε να αλλάξουν και το πολιτικό τους, δηλαδή από προεδρική δημοκρατία, προεδρευμένη να γίνει προεδρική. Να γίνει προεδρική, όπως και έγινε, στο μεσοδιάστημα τους είχε πατήσει το μάτι ουσιαστικά πονηρά όλων αυτών και τους είπε να επανέλθουν στα δικαστήρια. Να προσφύγουν πάλι. Τα αρμόδια δικαστήρια λοιπόν, για να κρίνουν αυτές τις υποθέσεις, και στην Ευρώπη και σε εμάς έτσι είναι και στην Τουρκία το ίδιο, είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, το αντίστοιχο της Τουρκίας, που λέγεται Danistay. Αυτό βεβαίως εισέρχεται μια υπόθεση στο τμήμα αρχικά και συνέχεια πήγαινε στο Λομέλια. Αυτοί οι οποίοι έκαναν την αίτηση είναι ένα σωματείο, το οποίο ο πρόεδρος ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ένας ονόματι Καντεμίρογλου. Εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό αστερίσκο και μια ηρωνία της ιστορίας. Ο Δημήτριος Καντεμίρ από τη Μολδοβλαχία, το γένος κατά κουζινών, αλλά σε γάμο με τους Καντεμίρ, άρχοντες τεταρικής καταλογής της Μολδοβλαχίας, που διοίκησαν τη Μολδοβλαχία, ήταν και είναι στην Ρουμανία και στην Μολδοβλαχία ως προσωπικότητα ιστορική το άθροισμα τριών δικών μας προσωπικότητων. Δηλαδή σαν να έχουμε το Ρίγα Φεραίο, το Κοραή και το Καποδίστρια σε μια μορφή, σε μια προσωπικότητα. Mm-hmm. Ο Δημήτρος Καντεμίρ ήταν χριστιανός ορθόδοξος, Ρωμιός δηλαδή. Ταταροβυζαντινής καταγωγής, πολύγλωσσος και μέγας ιστορικός. Ήταν κολλητός με τον Μέγα Πέτρο και ταυτόχρονα με τον Σουλτάνο ή τον Σουλτάνο στη ζωή του. Και μεγάλος μουσικός και ιστορικός και διπλωμάτης. Ήξερε πολλές γλώσσες κτλ. Αυτός έγραψε την πρώτη φορά, το 18ο αιώνα, το βιβλίο «Η άνοδος και οι πτώσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». Δηλώνοντας από το 18ο αιώνα, δηλαδή, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν σε πτώσεις, σε ύφεση. Παρακμή. Τεράστιο έργο αυτό, δηλαδή, πολύτιμο κτλ. Ο απόγονός του στη σύγχρονη εποχή, Καντεμίρ ή Καντεμίρογλου, είναι μουσουλμάνος, πρόεδρος του σωματείου, που πέτυχε στο Συμβούλιο Επικρατείας της Τουρκίας, το Danistay, σε πρώτη φάση στο τμήμα και σε δεύτερη φάση στην Ολομέλεια, να ακυρωθούν τα προεδρικά διατάγματα του Κεμάλ και να επανέλθουν τα μνημεία, εκκλησίες, στην προτεραιά τους κατάσταση, πριν δηλαδή τα διατάγματα του Κεμάλ, που ήταν τζαμιά. Ήδη από το 1453, 1460 κτλ. Που τα μετέτρεψαν σε τζαμιά οι Οθωμανοί. Τώρα λοιπόν ο Ερντογάν είχε κερδίσει ουσιαστικά από το 2019
τη δίκη αυτή κατά της μονής χώρας και το 2020 για το τζαμί, την Αγία Σοφία που την έκανε τζαμί. Λέω έχει κερδίσει γιατί ουσιαστικά αυτός είναι από πίσω από το προσωπείο του σωματείου του Καντεμίρογλου που έκανε τα αιτήματα. Τι έκανε όμως ο Ερντογάν, πρόσεξε εδώ. Το 19, παρότι είχε βγει ως πρόκριμα η απόφαση στο Τουρκικό Συμβούλιο Επικρατείας της χώρας, την κράτησε στο Συρτάλ ένα χρόνο. Και εκεί πέρα ξεγελάστηκαν οι πάντες και λένε ότι έκανε για τη μονή της χώρας, θα κάνει και στα Αγία Σοφιά. Και τι κάνει ο Κερατούκλης. Την πρώτη μέρα που βγήκε η απόφαση από την Ολομέλεια, το απόγευμα υπέγραψε, αν θυμάσαι τον Ιούλιο του 20, το διάταγμα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς στη τζαμί. Και λέμε, εφόσον έγινε αυτό αυθημερών, είναι και θέμα να γίνει τώρα και η μονή της χώρας. Ανασύρει πάλι την υπόθεση από το σιρτάρι του και υπογράφει αμέσως για τη μετατροπή και τη μονή της χώρας. Όμως έρχονται οι αρχαιολόγοι και του λένε, επειδή πράγματι είναι ένα μνημείο μοναδικό παγκόσμια, ακόμα πιο σημαντικό θα μπορούσαμε να πούμε στα ψηφιδωτά που έχει και στις ιστορίες που έχει μέσα, πιο σημαντικό και από την Αγία Σοφιά σε κάποια σημεία. Του είπαν ότι πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση, γιατί αυτό αν δημιουργηθεί πρόβλημα στατικότητας ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, τότε θα είμαστε απολογούμενοι ακόμα πιο πολύ και από την Αγία Σοφιά στη διεθνή κοινότητα. Και γι' αυτό το λόγο έγιναν τα 4 χρόνια μας πέρασαν, γινόντουσαν αργά αλλά σταθερά έργα. Με το που ολοκληρώθηκαν τα έργα, αμέσως δήλωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το προεδρικό διάταγμα που έχει υπογράψει από το 20 και για τη μονή της χώρας και θα λειτουργήσει ως τζαμί τέλος Φλεβάρι, έτσι λένε. Να θυμίσουμε ότι χωροταξικά η μονή της χώρας είναι σε μια πολύ σκληρή μουσουλμανική γειτονιά, περιοχή της Κωνσταντινούπολης που λέγεται Φατίχ. Φατίχ σημαίνει Πορφητής. Εκεί είναι από τις περιοχές που όταν θα την επισκεφτείς για να πας στη μονή της χώρας, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να δεις αξιοθέατο, και θα πας να δεις τη μονή της χώρας, θα νομίζεις ότι είσαι στην Ισλαμαμπάδ. Στο Ισλαμαμπάδ γύρω-γύρω. Δεν είναι δηλαδή πιο κοσμοπολιτικό, πιο Κωνσταντινούπολη, να το πω έτσι. Είσαι σε μια βαθιά μουσουλμανική περιοχή με τσαντόρ, ματήλες το λιγότερο. Με ολόσωμα, με μπούργκες και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή πολύ σκληρή περιοχή στο Ισλάμ. Μέσα εκεί είναι η μονή της χώρας που αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι και μόνο για να δημιουργήσουν ψυχολογικό πρόβλημα στους υπόλοιπους, ενώ έχουν τόσα τζαμιά να εκκλησιαστούν για να λειτουργηθούν κατά τη διάρκεια της θρησκείας, θα πηγαίνουν στη μονή της χώρας μόνο και μόνο για να δείξουν ψυχολογικά τη δύναμή τους και ότι μπορούμε να το κάνουμε, καλά κάνουμε αυτό. Να συνεχίζει να παίζει πολύ ισχυρά με τους συμβολισμούς, αυτό που κάνει πάντα, όχι ο Ερντογάν, η Τουρκία. Έτσι, οι συμβολισμοί, όπως έχεις πει εσύ πάρα πολλές φορές, είναι κομβικό, οργανικό στοιχείο της πολιτικής τους. Δεν είναι απλά επικοινωνία, είναι πολιτική, βαθιά πολιτική. Είπες κάτι τώρα πολύ σωστό και μου έδωσες την ευκαιρία. Λοιπόν, πρόσεξε, ο Ερντογάν τώρα το Μάρτιο θα κλείσει 21 χρόνια στη διοίκηση της Τουρκίας. Τρεις θητείες ως πρωθυπουργός και τώρα σε τρίτη ως πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι επί 21 χρόνια διοικεί, άρα η Τουρκία πλέον δεν είναι αόριστα η Τουρκία, έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η Ερντογανική Τουρκία. Ναι. Η Ερντογανική Τουρκία λοιπόν δεν μπορεί να είναι απρόβλεπτη, γιατί αφενός ό,τι λέει το κάνει αφετέρου, μετά από 21 χρόνια χάνεται ο νομικός προσδιορισμός και όρος για το απρόβλεπτο. Απρόβλεπτο σημαίνει στα νομικά νομική έννοια. Σημαίνει κάτι έκτακτο μη κανονικό. Μετά από 21 χρόνια δεν μπορείς να έχεις κάτι έκτακτο μη κανονικό. Τα μοτίβα είναι καθαρά πλέον. Τα καθαρά και επαναλαμβανόμενα δημιουργούν δηλαδή πλέον μια προβλέψιμη κατάσταση επαναλαμβανόμενη. Και αν θεωρείς τον Ερντογάν και την Τουρκία, δηλαδή την Ερντογανική Τουρκία με μια λέξη, απρόβλεπτη, σημαίνει ότι δεν ξέρεις να διαβάσεις. Άρα βλάπτεις τον εαυτό σου και αυτούς τους οποίους εκπροσωπείς. Ή αν διαβάζεις και εκτιμάς λάθος, τότε είσαι διπλά. Δεν έχεις αντιληπτική ικανότητα, άρα δεν μπορείς να διαχειρίζεσαι υποθέσεις ενός λαού. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ βασικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες απρόβλεπτος για να δικαιολογήσεις την έλλειψη πρόνοιας να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις και να είσαι μια ζωή καλόπιστος. Καλόπιστος, 1, 2, 3, 4, 5, 10, πόσες. Αυτό είναι το θέμα.
Νομίζω είναι πολύ σαφή η μορφή σε ποιον απευθύνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Και εγώ, καλή συνέχεια. Δημήτρη Σταθακόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.